Καλωσορίζουμε στην απόψινή μας εκδήλωση με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών. Την εκδήλωσή μας τιμούν με την παρουσία τους ο κύριος Τότσης Ηλίας, αντιδήμαρχος Δήμου Τρίπολης, τους κύριους περιφερειακούς συμβούλους της περιφέρειας Πελοποννήσου, κύριο Κατσίρη Ιωάννη και Ντάνο Θεόδωρο, τον πρώην Δήμαρχο Τρίπολης και πρώην Πρόεδρό μας, κύριο Δημοσθένη Σωτηρόπουλο, την υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων, κυρία Αντιόπη Ναριά, κύριο Ψυχογειό Βασίλειο, πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας και πολλούς άλλους εκπροσώπους τοπικών φορέων, καθώς και εκπροσώπους από το χώρο της εκπαίδευσης. Και τώρα να καλέσουμε τον Πρόεδρό μας να σας καλωσορίσει, να κάνει την έναρξη της εκδήλωσης, κύριο Βόσμο Δημήτριο. Κύριε πρώην Δήμαρχη, κύριε Περιφερειακή Σύμβουλη, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικοί, επιτρέψτε μου να καλωσορίσω ιδιαίτερα τα παιδιά και την ομάδα που ήρθαν από το Άστρο σήμερα, τιμώντας με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο και με τη συμμετοχή τους στην εκδήλωσή μας. Το κέντρο μας, όπως λέω, το κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας γιορτάζει για άλλη μια φορά την καθιερωμένη Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, που είναι αύριο, που ξεκινά σε 2 ώρες δηλαδή, με αυτή την όμορφη καλοκαιρινή βραδιά στον Αγιώργη της Τρίπολης, που έχει πολλά, θα τα δούμε και θα τα απολαύσουμε στη συνέχεια. Επιτρέψτε μου την ευκαιρία να πω 2 λόγια για το κέντρο μας. Καταρχήν, ευχαριστώντας τους συνεργάτες του κέντρου, τα επιστημονικά στελέχη και το διοικητικό μας προσωπικό, να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του κέντρου, να ευχαριστήσω τους εθελοντές του κέντρου και πάνω απ' όλα τους φορείς και την ίδια την κοινωνία που έχει αγκαλιάσει τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε σε αυτό τον αγώνα κατά των προσλήψεων και κατά των εξαρτήσεων, όχι μόνο στις εξαρτησιογόνες νόμιμες και μη ουσίες που λέει. Οι πιο πολλοί νομίζουν ότι ασχολούμαστε μόνο με τα ναρκωτικά ή με ανθρώπους που είναι εξαρτημένοι και δίνουν τον αγώνα κατά της εξάρτησης αυτής. Εξαρτήσεις υπάρχουν πολλές. Υπάρχουν από τους πιο μικρούς μέχρι τους πιο μεγάλους. Παλιότερα εξαρτήσεις θεωρούσαν για τους μεγάλους μόνο το αλκοόλ και το ποτό γενικά. Σήμερα όμως, αν πιάσουμε τα παιδιά μας, θα δούμε εξαρτήσεις από τη χρήση του διαδικτύου. Η ανάγκη λοιπόν προστασίας και την ασφαλή του διαχείριση, πρόληψη κατά της ενδοσχολικής βίας, του εκφοβισμού, του bullying που είδαμε φαινόμενα μέχρι τραγικές καταλήξεις νέων ανθρώπων, σε έναν αγώνα που πρέπει να δώσουμε όλοι για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής από την οικογένεια, από το σχολείο, από την οποιαδήποτε κοινότητα, ακόμα το στρατό, και κυρίως στηρίζοντας τις περιφερειακές και ευπαθείς ομάδες. Το κέντρο μας οργανώνει πολλά προγράμματα και δράσεις ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, όπως είπα, από τα παιδιά στα σχολεία μέχρι τους εκπαιδευτικούς, το στρατό και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, και τελευταία ακόμα και στους ανέργους, ένα κομμάτι της κοινωνίας που περνά κάποιες δύσκολες στιγμές στην εποχή που ζούμε. Ήδη ενημερώθηκα προηγουμένως από τα στελέχη του κέντρου μας ότι και η Καθημερινή μας έγραψε τη δράση μας αυτή σαν τα λίγα κέντρα και τους λίγους φορείς που κάνουν κάτι σημαντικό αυτή την ώρα κατά της ανεργίας. Και όταν λέμε κάνουμε κάτι κατά της ανεργίας, μην νομίζετε ότι ήρθαμε εμείς να σώσουμε το πρόβλημα της εργασίας στη χώρα μας. Όμως μέσα στη γειτονιά μας, μέσα στην πολυκατοικία μας,
μέσα στη μικρή κοινότητά μας, εύχομαι όχι στο σπίτι μας όταν υπάρχει ένας άνεργος, έχει πολλές ανάγκες και κυρίως έχει μια ανάγκη στήριξης, να πιστέψει στον εαυτό του, να συνεχίσει να παλεύει τη ζωή, που το κέντρο μας μπορεί και τα στελέχη του να συμβάλλουν σημαντικά σε αυτό. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, θέλω να ξέρετε ότι οι πόρτες μας είναι ανοιχτές, τα στελέχη μας δουλεύουν πρωί και απόγευμα, αν χρειαστεί και τα Σαββατοκύριακα. Με ιδιαίτερο μεράκι, ζήλο και αγάπη για αυτό που κάνουν, για να βοηθήσουμε όλοι μαζί αυτή την περίοδο που η κοινωνία μας έχει ακόμα περισσότερο ανάγκη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλους εσάς που και με τη συμμετοχή σας σήμερα μας δίνετε τη δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε. Μια καλή βραδιά εύχομαι σε όλους. Ευχαριστώ. Η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών είναι για τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στα κέντρα πρόληψης των εξαρτήσεων, ημέρα ευαισθητοποίησης της κοινωνίας. Η σκέψη μας είναι στην υπαρκτή ελληνική κοινωνία που βιώνει μια βαθιά και σφοδρή ανθρωπιστική κρίση με ανυπολόγιστες συνέπειες, κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες. Εμείς, οι εργαζόμενοι στο χώρο της ψυχικής υγείας, είμαστε οι πρώτοι που ερχόμαστε σε επαφή με τα κοινωνικά προβλήματα και με τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από αυτά και πλήττονται. Με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους εξαρτημένους και τις οικογένειες των εξαρτημένων. Καλούμαστε να διαχειριστούμε την απώλεια και την αντίσταση, την απογοήτευση και την ελπίδα, το αίσθημα ανυμπόριας και την κινητοποίηση. Η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, ο εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών, θα έχει νόημα όταν σκεφτούμε όλοι μαζί, όταν υπάρξει ένας κριτικός αναστοχασμός και ένας διάλογος στις τοπικές κοινότητες, ένας διάλογος ανάμεσά μας για το πώς θα συγκατασκευάσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις ώστε να οδηγηθούμε σε διέξοδο από το αδιέξοδο, έχοντας πάντα στο νου μας και στη σκέψη μας τον άνθρωπο που χρειάζεται τη βοήθειά μας. Σας ευχαριστώ. Εντάξει, 3 χρόνια. Είχε τίποτα το ξεχωριστό? Βασικά όχι. Εκτός το ότι ήταν μαύρος, Αφρικανός. Από το Σουδάν, ό,τι ξέρω. Διαθυμένος. Και τι γλώσσα μιλούσε? Γερμανικά, φυσικά, όπως και εμείς. Αφού ήταν μωρό όταν ήρθε από εκεί εδώ. Στα γερμανικά ήταν πράγματι πάρα πολύ καλός. Αφού μου φανταστείς, όταν διάβαζε τις εκθέσεις του στην τάξη, επικρατούσε πάντοτε ησυχία. Μα ήταν ο μόνος μαύρος στο σχολείο μας. Και το παρατσούκλητο τον φωνάζαμε Μπίμπο. Μπίμπο. Ναι, Μπίμπο. Πού είναι το πρόβλημα να φωνάζεις κάποιον Μπίμπο? Ένα όνομα είναι και αυτό, όπως όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε κι άλλον ένα συντάξει που έχει και αυτός παρατσούκλι. Αυτιά. Γιατί έχει πεταχτά αυτιά. Αυτός όμως δεν το παίρνει βαριά, μόνο γελάει όταν τα ακούει. Ο Μπίμπο όμως ήταν τόσο ευαίσθητος, με το παραμικρό κατέβαζε τα μούτρα. Μια φορά ένας μαθητής μας τον ρώτησε εάν οι προγονείς ήταν κανίβαλοι. Και ο Μπίμπο του έχασε μια ανάποδη. Μια άλλη φορά πάλι, ο Μπίμπο είχε τσαντιστεί, γιατί στη χριστουγεννιάτικη γιορτή δεν μπορούσε να παίξει τον Ιωσήφ. Παρόλο βέβαια που ήξερε όλο το ρόλο απ' έξω και έπαιζε πράγματι πάρα πολύ καλά. Όμως αυτό έπρεπε να το παραδεχτεί. Ένας μαύρος Ιωσήφ που ακούστηκε. Μετά ήταν η ιστορία με την Νίκολα. Για πες, για πες. Μα αυτή πέρυσι ήταν φουλ ερωτευμένος. Αυτή όμως δεν του έδινε σημασία. Αυτός πάλι δεν έπρεπε σώνη και καλά να διαλέξει την Νίκολα, την πιο όμορφη της τάξης και τόσο ξανθιά. Δίπλα της φαινόταν ακόμη πιο μαύρος από όταν στην πραγματικότητα. Και πιο... τέλος πάντων. Ίσως η Φατμέ ή η χοντρή Ζήλια να μην την αντιμετώπιζαν τόσο αρνητικά. Όμως αυτός την Νίκολα είχε βάλει στο κεφάλι.
ήταν φυσικό αυτή η ιστορία να πάει στραβά. Και εσείς να φανταστώ πως συμπαρασταθήκατε. Και δεν ξυλοκόπησα. Ναι, είναι αλήθεια. Ήταν όμως τα παιδιά από την αξία και εμείς. Είναι άσχημο αυτό που έγινε. Να φανταστείς τον ξυλοκόπησαν τόσο, ώστε χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο για να τραπητέσουν. Και εσείς να φανταστώ ότι συμπαρασταθήκατε. Α, όχι, όχι, δεν θέλουμε καθόλου να ανακατευτούμε. Άλλωστε, τα πάμε πολύ καλά με αυτούς που το κάνανε. Και έγινε και στο πράβλιο, όπου είναι αρμόδιοι δάσκαλοι. Αυτοί, να φανταστείς, κοιτούσαν όλη την ώρα αλλού. Και με την ελπίδα ότι τα πράγματα θα ρυθούν από μόνο τους. Μόνο όταν μαζεύτηκαν όλοι γύρω-γύρω και κοιτούσαν, παρενέβησαν. Μετά ίσως τον επισκεφτήκατε στο σπίτι του. Α, όχι, όχι, δεν το κάνουμε αυτό. Είναι μια καλή ιδέα, αλλά δεν το σκεφτεί κανένας από εμάς. Μήπως αυτό θα τον είχε αποτρέψει από αυτό που έκανε. Μπα, δεν νομίζω. Αφού μου φανταστείς και η μητέρα μου σχολίασε ότι από νωρίτερα θα έχει αυτή την προδιάθεση, ενώ αυτές τις καταθλίψεις. Αφού μου φανταστείς, τις τελευταίες μέρες δεν μιλούσε σχεδόν καθόλου. Ε, αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Έπειτα είναι ολοφάνερο ότι οι βαθμοί χειροτερεύουν μέσα στο λόγο. Τις τελευταίες μέρες πάλι στεκόταν ολομόνοχο στο προάβλιο. Και το προηγούμενο πρωί τι έγινε. Ε, δεν θυμάμαι κάτι. Τι έγινε. Α, εννοείς την παρατήρηση του Στέφε. Δεν ήταν τίποτα παρά μόνο ένα απλό αστείο. Ούτε αστεία δεν μπορούμε να κάνουμε δηλαδή. Τι είδους αστείο δηλαδή. Να μωρέ, βλέπαμε ένα φιλμ για το Auschwitz, το οποίο έκαναν οι Ναζί με τους Εβραίους. Και όταν είδαμε ένα τέτοιο φούρνο, στον οποίο έβαζαν οι Ναζί τους θανατωμένους με το αέριο Εβραίους, ο Στέφεν σπούδιξε τον Πίπο και του ψηφίσε. Μάλιστα, μόνο για πλάκα. Τον ρώτησε εάν ήξερε, αν είχε ακούσει, ότι οι φούρνοι στη Γερμανία θα εξοπλίζονται και θα ανακαινίζονται προκειμένου να υποδεχτούν τους μαύρους. Το ότι κρεμάστηκε βέβαια αυτό το απόγευμα δεν έχει να κάνει τίποτα με αυτό. Δεν έχει να κάνει τίποτα απολύτως με την τάξη μας, εάν εκεί θέλεις να καταλήξεις. Μα ήταν στην τάξη σας. Ήταν στην τάξη μας, αυτό είναι μόνο. Δεν ευθυνόμαστε γι' αυτό. Στεναχωρήθηκα πολύ για αυτό που έγινε. Ε, εντάξει, κι εμείς λυπηθήκαμε. Αφού θα φανταστείς, μαζέψαμε λεφτά και αγοράσαμε ένα στεφάνι γι' αυτό. Και αυτό κάτι δεν είναι. Είμαι η Μεταξία, απόφοιτη του Γυμνασίου Άστρους και στα πλαίσια του προγράμματος υγείας εξαρτήσεις δημιούργησα το διήγημα με τίτλο «Ζωή σε δόσεις», θέμα του οποίου ήταν αρκωτικά. Ο ήρωας είναι ανώνυμος, διότι θεωρώ πως αρκετοί έφηβοι ταυτίζονται μαζί του. Το διήγημα αναφέρεται στη ζωή ενός 18χρονου νέου που πέτυχε ναρκωτικά για να ξεφύγει από την αδικία της κοινωνίας. Μέσω της μεταστροφής του ήρωα, λόγω μιας σημαντικής γι' αυτό ανθρώπινης απώλειας, αποδεικνύεται πως δεν πρέπει να ξεχνάμε πως και αυτοί οι άνθρωποι έχουν αγάπη στην ψυχή τους. Όσο και αν προσπαθεί να σταματήσει, συνειδητοποιεί πως το κέντρο αποτοξίνωσης είναι ο μοναδικός τρόπος λύτρωσής του. Ζωή σε δόσεις. Κανένας δεν με καταλαβαίνει. Όλοι το παίζουν ότι γνωρίζουν, αλλά δεν ξέρουν να κρίνουν σωστά. Κάποιοι δεν μπορούν. Άλλοι πολύ απλά δεν θέλουν. Νομίζω ότι οι καλύτεροι είναι αυτοί που κάθονται άκρατοι σε μια γωνιά, ούτε καν που αναπνέουν και δεν μιλούν. Αυτοί γνωρίζουν. Και ναι, είμαι χρήση ναρκωτικών. Ξεκίνησα ήπια, αλλά η κοινωνία μας δεν αντέχεται. Αυτά με κρατούν στη ζωή. Γιατί η ζωή δεν με θέλει. Θα ήθελα τόσο πολύ την ώρα που με κατσαδιάζουν οι καθηγητές μου και οι γονείς μου, να βγάλω τη σύρτα για να την πήξω στη φλέβα μου. Γιατί ξέρω ότι ο πόνος θα είναι γλυκός, αφού μετά θα χαλαρώσω. Μερικές φορές πονάω, τρέμω, αλλά δεν με νοιάζει. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ή μάλλον απλά δεν θέλω να παραδεχτώ ότι είμαι αδύναμος. Ποιος ξέρει. Και φοβάμαι. Δεν είναι λίγες φορές που με κοροϊδεύουν οι φίλοι μου και προσπαθούν να βάλουν άντρες. Και ναι, τώρα όλοι δείχνουν κάπως άντρες. Αλλά κάτι δεν μου αρέσει. Γελάω. Έχω χάσει το αθώο εθνικό πρόσωπο. Και στεναχωριέμαι ακόμα περισσότερο και θέλω κι άλλη τόση. Αλλά κανείς δεν ξέρει πώς νιώθω. Ακόμα και η Έλληνα με παραντάρει. Την αγαπώ. Και για πάντα θα το κάνω. Είναι ο μόνος λόγος που κάνω με φάνη μου στην τάξη, γιατί πολύ απλά τη χαζεύω και χαίρομαι για την πρόοδό της, και ο μόνος λόγος που σταματώ να σκέφτομαι την ηρωίδα για λίγο. Αλλά τώρα φεύγει στο εξωτερικό για να συνεχίσει σπουδές της. Και κάτι πρέπει να έχει καταλάβει. Είδε τις ίδιες. Η Ταμάσαγε και μου έλεγε πως ήταν καλύτερο να σταματούσε και πως με τη βοήθεια όλων όλα θα γίνει καλύτερα. Αν εσείς. Γεια σου ρε Παύλο, τι νέα. Γεια σου, τι χαβάλια. Καλά μωρέ.
Ναι, αφέντησε, δεν στόχα. Νέα είμαι. Παλεμένη. Όχι, ελεύθερη. Α, μάλιστα. Να σου πω, το έχεις για δημοσιογράφος, αλλά δεν θα μου πάρεις και τη δουλειά. Εν τι, θα το κάνουμε στην τσάτα. Ουχ, τώρα, να ήταν κι άλλοι. Άντε και καλή τύχη, μάγκες, ε. Για πες μας, ρε Παύλο, γιατί και με το δικό σου χαμό έγινε χαμός. Υπόθηκαν πολλά. Είπαν ότι εσέλκυσε σε μια πιτσιρίκα. Ότι ήταν σχεδιασμένο, ότι σε σκότωσαν οι έμποροι. Πολλά. Εσύ τι είχες να πεις για όλα αυτά. Τα ναρκωτικά σκοτώνουν. Αυτό είχες να πεις. Ναι, αφού το έζησα. Δηλαδή είχες πάθει στερετικό σύνδρομο. Κοίτα, το στερετικό σύνδρομο δεν είναι θέμα. Κρατάει μερικές ώρες. Πονάς, χτυπιέσαι, αλλά αυτό το ξεπερνάς. Το θέμα είναι το ψυχικό. Εκεί σε χτυπάει η ηρωίνη. Σε πάει, σε φέρνει, σε ρίχνει, σε ανεβάζει. Λες, είμαι καλά και το εννοείς. Αλλά στην ουσία δεν είσαι καλά. Εκεί σε μία γωνιά παραφυλάει η ηρωίνη μέχρι να βρει το κατάλληλο έδαφος και να στη φέρνει. Και το βράδυ σου ρίχνει πίσω από τις μαχαιριές. Εσύ αντέχεις, 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 αλλά για πόσο να αντέξεις πια. Εκεί θέλει να πει. Δηλαδή εσύ δεν την είχες. Πώς, την είχα και ακόμα την έχω. Αλλά. Όταν πεις άλλη μια δόση και τέλος, αυτό το τέλος δεν έρχεται ποτέ. Είναι άπαξ και της πεις καλημέρα, σε έφαγε, τελείωσες. Όλοι λένε ο Παύλος και ο Παύλος και ο Παύλος, αλλά και με έχουν Θεό, αλλά στην ουσία δεν είναι καλό παράδειγμα για κανένα. Γιατί η ηρωίνη σε κάνει από βασιλιά ζητιάνου, από άνθρωπο τρεκτικό. Από αυτά που λες όμως, ρε Παύλο, δεν φαίνεται να αυτοκτόνησες. Τι να το κάνεις, το ίδιο και το αυτό. Είναι σαν τον πόλεμο, που και οι δύο κρατάτε όπλο, αλλά δεν βγαίνει νικητής όποιος ρίξει πρώτος, αλλά βγαίνει νικητής αυτός που αρχίζει ζωντανός μέσα από αυτή τη μάχη. Έτσι είναι και με την ηρωίνη. Αλλού είναι η σκέψη σου, αλλού είναι το μυαλό, αλλού το σώμα. Τι να πω, πραγματικά, όποιος βγαίνει ζωντανός μέσα από αυτό το διάβολο, είναι ο Θεός μαζί του. Σαμπούρ του Δήμητρα, τον Μουρλού του Δημήτρια, την Μελακάκη Ελευθερία, την Κουρδέλη Μεταξία και τις υπερεστικούς μας Ευαγγελία Βατζάκη και Μαρία Βλάχου. Τους αυθεντικό τρόπο τα παιδιά μέσα από τα κείμενα και τις παρουσιάσεις έδωσαν το μήνυμα της σημερινής ημέρας. Σας ευχαριστούμε πολύ μαζί με τους εκπαιδευτικούς και την υπεύθυνη για αυτή την παρουσία.